Ήρθες εδώ και σου λέει, γιατί έρχεσαι, ήσουν φοβισμένη. Ήμουν φοβισμένη, ναι. Γιατί, σαν, δεν ξέρω πώς ήμουνα. Σαν, πώς είναι ρε παιδί μου, σαν τα ελαφάκια, τα τρομαγμένα στην Αφρική. Α, βέβαια, ναι. Και έτσι ξέρεις, με τα μάτια και τα όρθια να δει και τα λοιπά. Και εγώ σαν λιοντάρι, πίσω από τους θάμνους να παραμονεύω. Το θύραμά μου. The beast. Δεν ακούς, Αφρική είμαστε. Ναι, 31 Κελσίου σήμερα. Κάπου πιο κάτω είναι και η Έφη Θόδη. Και το τραγουδάει. Αφρικανέλα να κάνουμε κονέ. Καλή Σαρίνα αυτή. Άστο, σήμερα δεν το έχετε. Σήμερα δεν είναι να μην ακούτε τίτλους και τραγούδια από εδώ. Είναι όλα λάθος. Τι έκανες εσύ? Το Σάββατο πήγα και δοκίμασα κάτι καινούριο. Τι καινούριο? Μοριακά ποτά. Τι μοριακά ποτά? Μοριακά ποτά. Τι καινούριο, το ξέρω, αυτό είναι παλιό, ρε. Ναι. Σου φέρνουν το ποτό και βουτάς μέσα το μοριό σου. Δεν είναι αυτό μόνο. Και μετά πίνεις και λες, αυτό είναι το ποτό του Κώστα. Yeah. Είναι μια ιδέα αυτό που λέτε. Τώρα. Α, του Γιώργου. Έλεος, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Είναι μια ιδέα. Τι είναι αυτό που σας δίνουν χαπάκια? Είναι κάτι bubbles, τα οποία τα χτυπάς στο στόμα και στα δαγκώνεις. Σου φέρνει ένα παιδί μου ένα πραγματάκι μικρό, μια σασπίρι. Κάνει μια έτσι και μετά αισθάνεσαι μεθυσμένος. Μην τρελαθώ τώρα. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Αλήθεια. Το ποτό, άμα δεν το... Αφήνεις, Μιχάλη μου, αφού έχει και ποτό μέσα. Έλα, μωρέ, τα λοιπόν τότε. Όχι, μοριακό τώρα. Και το υγρό αυτό τι είναι, δηλαδή. Καλύτερα η άλλη version που σου είπα εγώ. Ναι, το ποτό και να βουτάς το μόριο. Έλεος. Ήπια και μια γουλιά καφέ, Μαρία. Μπράβο. Έχω τον προσωπικό μου μπουφετζή. Τον Έρουιν. Α, ωραία. Αλλά συμφωνήσαμε να μην τον λέω μπουφετζή, να τον λέω μπαρίστα. Πώς? Ο προσωπικός μου μπαρίστας. Είμαι ο μπαρίστας. Ο μπαρίστας. Τι είναι ο μπαρίστας? Το μπαρ. Ο μπαρ με τις μπιρίτσες. Ναι, τον είπα μπουφετζή και μου λέει να με λες μπαρίστα. Εντάξει λοιπόν. Τζέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πείτε στον κόσμο καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε, αρχίζουν και οι εβδομάδες να φτιάξουν. Έχει κάποια ζόρια, αλλά στο βάθος και τα λοιπά. Θα τα καταφέρουμε. The fucking tunnel. Yes! Βγες και μη λέει, τι να πω. Ηλίθιε, βαριέμαι τώρα. Θα μας σκοτώσει όλοι. Βγες και μη λέει, την εβδομάδα. Ήταν μια αποτυχημένη προσπάθειά σου. Έχασες. Όσο και να επιμένεις. Χαίρεται μόνος του. Έχει πάρει τη θέση του από κάτω. Βγες, είπαμε, βγες. Ο λαός σε ζητάει. Θα περιμένει ο λαός. Εντάξει, τώρα προς το παρόν είμαι. Προς το παρόν είμαι. Τι είσαι? Είμαι προς Αμερική, είμαι USA. Τώρα να κανονίσω. Θα σε κατέψει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, αγαπητέ. Χρήστος λέγομαι. Τι κάνετε, Χρήστο? Μια χαρά εσείς. Πριν μου πείτε τον τίτλο, πάρτε τον τόνο. Πείτε μου πώς είναι. Θα μου το πείτε σωστά. Λοιπόν, είναι το impossible. Δεν θα μου το πεις έτσι. Oh, το impossible. Λέω να μου πεις το the impossible, αλλά να μου το πεις με ωραία προφορά και με λίγο κλάμα μέσα. Έτσι, μπράβο. Σωστός. Για να μπορώ να δώσω. Μπορώ να διδάξω λίγο ραδιόφωνο. Δίδαξε! Άκουγε! Όχι, δεν βγαίνω, ρε. Έκατσε μέσα πια, δεν υπάρχει διάλογο. Ακούστε, αγαπητοί ακροατή. Ακούστε, αγαπητοί ακροατή. Λοιπόν, πρέπει κανονικά το τραγούδι το οποίο επέρχεται, δηλαδή αυτό το οποίο θα έρθει, τα μεταφράζω και στα ελληνικά για αυτό να δω. Θα πρέπει ο εκφωνητής να πάρει, αφού λέει, α πούμε, λέει, α, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και 7:53 και τα λοιπά. Και τώρα. Impossible. Καταλαβέ. Κατάλαβα. Δεν μπορείς να φωνάζεις, ας πούμε, και να... ή να είσαι στην κλάψα μέσα και να βγει η Τζένιφερ Λόπεζ μετά. Δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν και οι ακροατές να μαθαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρει κανείς, μπορεί να θελήσουμε να πάρουμε άδεια εμείς. Ποιος θα έρθει εδώ να κάνει τη δουλειά? Καλή. Καλημέρα. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο. Έχουμε πολύ καλή ροή κυκλοφορία. Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο κατά ανάγκη στο 1866. Βέβαια. Μπορούν να καλούν αν εμπλακούσε κάποιο ατύχημα η οδηγή, αν χαλάσει το κινητό. Μην μου αρχίσει αυτό και μην το λε. Όταν έχουν ένα πρόβλημα. Να μην γίνει τίποτα. Έτσι. Έτσι αυτό. Δεν μου κάτι από το 1866 κονομάμε. Δεν κονομάμε. Είναι τηλέφωνο γιατί... έκτακτης ανάγκης. Εντάξει, το πουσάρουμε. Βάλε ένα 090. Βάλε ένα 090 εκεί πέρα. Ναι, βάλε ένα 090 στην αναμονή, βάλε ρε παιδί μου. Άρα, βάλε τα βογγητά σου, τα αυτά σου κλπ. Μέχρι που να περιμένω εγώ, περνάει η ώρα. Κατάλαβε. Το σφουγγάρισμα λέει αυξάνει τις συνευρέσεις. Ο καταμερισμός των εργασιών στο σπίτι ανεβάζει λέει τις επιδόσεις του ζευγαριού. Έρευνα έδειξε πως υπάρχει σχέση μεταξύ του καταμερισμού των εργασιών στο σπίτι με την ερωτική συνέβρεση. Εσύ κάνεις, εσύ σφουγγαρίζεις. Ναι. Και είμαι εγώ, ας πούμε, και όπως διαβάζω την εφημερίδα μου και βαριέμαι και δεν θέλω. Ναι. Γενικά, ναι, ναι. Ξαφνικά αρχίζω και σε φαντασιώνομαι. Και τώρα που το διαβάζω αυτό, ναι, έχω παρατηρήσει εδώ στο κτίριο οι καθαρίστριες του ορόφου είναι κατάκοπες. Ναι. Δεν είναι από το σφουγγάρισμα. Από τι? Σε ποιο νησί πήγανε διακοπές οι πιο άπιστες γυναίκες? Οι γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσαν ότι έψαχναν ένα μακρινό επίγειο παράδεισο.
όπου θα πραγματοποιούσαν τις πιο τρελές καλοκαιρινές φαντασιώσεις. Στο 2 η Μύκονος. Ναι, και στο 1. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά δεν είχαμε πει όλη τη λίστα. Η Σαντορίνη. Όλες οι γυναίκες του κόσμου επέλεξαν τα ελληνικά νησιά, δήλωσαν ότι έψαχναν ένα μακρινό επίγειο παράδεισο όπου θα πραγματοποιούσαν τις πιο τρελές καλοκαιρινές φαντασιώσεις τους. Συνδυάζοντας τη φήμη που ακολουθεί τους Έλληνες ότι είναι κορυφαίοι εραστές, σε παρακαλώ. Να τα πάλι, τα εύσημα και τα γνωστά. Έτσι. Αρχίστε πάλι. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια της Υπουργού Τουρισμού της Κεφαλογιάννη. Είμαστε εδώ, εδώ και προσθέτουμε όλοι ό,τι μπορεί ο καθένας. Ναι. Μπράβο σας, είστε μεγάλες καρδιές. Προσφερόσαστε. Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλη καρδιά. Άλλο πράγμα χρειάζεται. Καλημέρα. Γεια σας, ποια είστε? Η Εφη. Τι κάνετε, Εφη? Καλά είμαι. Σας ακούω λίγο μελαχρινή. Είμαι πολύ μελαχρινή. Μα έπεσες μέσα. Σε παρακαλώ, ακούω τον τόνο της φωνής πια. Ξέρω ακριβώς. Με δάγκιο Μιχάλη μου πυρετό ή Δέσποινα Μοιραράκη. Με τι? Δάγκιο πυρετό. Και ποιος ήταν τους δίπλα με τα μουσια ο Αράπης? Τη δάγκωσε και έκανε δάγκιο πυρετό. Μεθαύριο, Μιχάλη μου, κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Νατάσης Μποφίλου με τίτλο Άνω Τελεία. Άνα, πολύ ωραίο το τραγούδι της Άνω Κάτω Τελεία. Σκέτη τελεία θα ήταν καλύτερο και πιο αποτελεσματικό για όλους μας. Πώς ζει τώρα ο Φυσούν? Τον Φυσούν, ξέρω εγώ. Τι μας πει, Μιχάλη μου. Είναι αυτό, πάστα. Τι είναι αυτό, τούρτα είναι? Τούρτα. Μόνο σοκολά? Ναι. Και τι λέει απάνω? Έρουιν, είσαι γλύκας και ας μου φωνάζεις. Έλα μέσα. Σε ποιο φωνάζεις? Τι συμβαίνει? Όπα, όπα, θα το αναλύσουμε. Τι σε πια? Στην Νικολέτα. Στην Νικολέτα να στείλω τα φιλιά μου. Μη μου ρίχνεις μελάνι εμένα σου πια. Ποια είναι η Νικολέτα? Μισό λεπτό. Για να λέει ότι εδώ και ας μου φωνάζεις, όχι πιθανό, προφανώς. Είναι άνθρωπος μέσα από εδώ, γιατί εσύ φωνάζεις μόνο εν ώρα εργασίας. Λοιπόν, άρα τι έχουμε? Είναι κάποιος τον οποίο φωνάζεις και ο οποίος είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί σου. Ο Τουμπάνος είναι. Δεν είναι ο Τουμπάνος, είναι η Νικολέτα. Τι γίνεται? Με Νικολέτα, τώρα δουλειά θέλει. Σας παρακαλώ, τι θα κάνω, Μαρία? Αν αρχίσουν και από τη μύτη αν σου. Πιάσουν και ερωτεύονται οι άντρες μεταξύ τους εδώ μέσα, τι θα κάνω? Πώς θα γίνει? Πρέπει να βάλεις μια τάξη. Δεν έχω εμπειρία τέτοιου είδους. Τι θα κάνω, Παναγία μου? Δεν έχει. Ούτε βάζετε σε δυσκολίες. Σιγά, Παναγία, σου κάνει τη γωνία. Σε δυσκολίε. Είναι αθώος, δεν ξέρει από αυτά. Πώς θα τα αντιμετωπίσει? Εντάξει, ρε παιδί μου, να ερωτευτώ εγώ με τη Μαρία, θα τη πω: Μαρία, κάνε την καρδιά σου πέτρα και περίμενε. Κάνε την καρδιά σου πέτρα και περίμενε. Πάλι εγώ θα περιμένω. Στον Τουμπάνο γαυγίζει. Συνεχώς. Έχουν και κωδικό. Έχουν και κωδικό, Νικολέτα. Απαπα. 2 με 4 η Νικολέτα. Live. Θέλω τον άντρα, Μιχάλη μου, με παντελόνια. Τι εννοεί? Άμα έχει βρει άντρες που φοράνε φουστάνια, κάποιο λάθος έχει κάνει. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί πάνω στην τρέλα να φοράς ένα. Εννοεί. Όχι, μπορεί. Εσύ μπορεί. Εγώ δεν μπορώ. Και εσύ, Μιχάλη μου. Σε παρακαλώ. Γιατί μπορεί να φοράς ένα τέτοιο που είναι λίγο περίεργο. Όχι, σαν φουστάκι. Τέτοια πράγματα όχι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει παντελόνι που γίνεται φουστάκι με το ένα χράτ-κράτ. Δεν το έχω δει. Με λένε τώρα. Αλήθεια. Αν είναι με πλισέ και τα λοιπά, να το δω. Πλισέ. Μα και εσύ τι να το ξέρει. Καλέ. Καλέ, μας τρόμαξε. Αυτό είναι τρόμος. Παναγία μου, Μιχάλη μου, τρόμαξα. Έκτακτο έχουμε. Έχω, Μιχάλη μου, έκτακτο θαύμα. Έκτακτο θαύμα. Δεν σε ξέρω, δεν σε παρακολουθώ, για λέει γιατί. Πέτρος Γαϊτάνος. Ποιος, αυτός που τραγουδάει? Ναι, αυτός που τραγουδάει. Τραγουδάει και τα εκκλησιαστικά. Αυτός. Και πηγαίνει κάτω και στη, πώς τη λένε? Πού πηγαίνει, παιδιά? Για τις τσακώνικες μελιτζάνες. Το φεστιβάλ που γίνεται κάπου στην Αργολίδα, δεν ξέρω κάπου πώς θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι, Μιχάλη μου. Έπαιρνα, λέει, φρατζόλα και στη διαδρομή μετατρεπόταν σε χριστόψωμο. Πώς, τι είναι τρόπο? Ζω ένα θαύμα. Για αρκετό καιρό στο φούρνο της γειτονιάς μου έπαιρνα μια φρατζόλα ψωμί. Και καθώς γινούσα στο σπίτι μου και το δοκίμαζα, παρατηρούσα ότι στην πραγματικότητα ήταν χριστόψωμο. Έχει ξεφύγει, πάει. Για λέγε. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν κάποιο κακόγουστο αστείο του φούρνερ της γειτονιάς. Μετά όμως κάπως με πείραξε, διότι τι θα συνέβαινε αν το έκανα παπάρα ενάγνοιά μου. Πώς? Παπάρα ενάγνοιά μου. Το χριστόψωμο παπάρα. Ναι, Μιχάλη μου. Θα ήταν μεγάλη βαρβιλαυσίμια. Και καθοδόν γινόταν το χριστόψωμο. Ναι, όπως το θαύμα. Όπως το χειμώνα. Λοιπόν. Πήγαινε στο σπίτι μου. Συγκεκριμένα έπαιρνε φρατζόλα Βουργουνδίας. Δεν γίνεται αυτό, αγαπημένε. Γεια σας, θέλω μια. Πώς την είπες, φρατζόλα Βουργουνδίας. Και του βγαίνει χριστόψωμο. Ναι, Μιχάλη. Καθοδόν. Τρελανέ με τις τρελές. Μα ναι, Μιχάλη. Τρελανέ με. Μοoo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 
Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, όλοι στο τριφύλι, ζήτω λένε ο Παναδημαϊκός. Απ' όλα έχω. Πάμε το Μιχάλη μου, έχουμε και μια 10 κεράκια Μιχάλη μου, έσβησε η ροή. Πέτρο, άσε, συνέχισε, κάνε παπάρα. Ναι. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά, εσύ, Μαρίνα. Αχ, Μαρίνα, τι ωραία, τι καλά. Πού, τι θα μου διηγήσεις, Μαρίνα? Πηγαίναμε. Για τα 10 χρόνια λειτουργίας σχολής. Έλα, πότε έγινε? Αυτό εννοούμε. Φαντάζομαι ότι θα πει ο Λάκης θα πήγε πρώτος, θα πήγε μεγάλο. Όλα καλά. Και 13. Ναι, δεν πειράζει. Τι γεννήσαμε, τι κάναμε? Δύο κόρες. Double και over. Τι είναι, πώς είναι μοιρασμένα τα φύτου ή είναι αγορικό? Δύο κόρες και τις έχω και στο νοσοκομείο. Γιατί? Είναι μικρά ακόμα. Γιατί είχαμε κάνει λίγο πρόωρα. Πώς πάνε, όλα καλά? Καλά, καλά. Αντάτε να βγουν οι κόρες να γίνουν διακροάτριες. Double, θα σε προσέξω. Make-up. Α, ωραία. Ναι. Ναι. Για πού όμως? Τι για πού? Βοήθησε με λίγο. Make-up είναι πολύ. Προφανώς είναι για γυναίκες. Ναι, για γυναίκες είναι, αλλά όχι για το πρόσωπο. Αλλά. Κατέβα λίγο πιο κάτω. Κάτω. Για την κοιλιά. Ακριβώς. Ένα τσακ πιο κάτω. Ντροπή, παιδιά! Εκεί ξέρετε... κάτω! Ναι, make-up! Ναι, τρελανέ με! Ναι, βάψιμο, ναι, ναι. Κανονικό! Κανονικότατο! Είναι με τη μορφή, έχει τη μορφή σκιάς. Ακόμα και το εξαρτηματάκι που χρησιμοποιούμε για τη σκιά, ναι, είναι το ίδιο ακριβώς και για εκεί. Και θα κάνετε τέτοιο πράγμα. Βεβαίως, κοστίζει 30 ευρώ και έχει 4 αποχρώσεις. Δεν είναι τώρα 30 ευρώ. Είναι ολόκληρο κουτί, παιδιά, σαν πούτρα. Είναι ηλίθιε τα λεφτά, να σου κάτσανε. Θα κάθεται η κοπέλα τώρα και θα κάνει αυτό. Θα βάφει. Ναι, γιατί. Σκαλοσιές θέλει. Σπατουλάρισμα πρώτα, ρελιέφ, νταβανόβουρτσε. Μιχάλη τώρα. Ρε, Μιχάλη. Γιατί χάνεται λίγο το χρώμα του με την πάροδο του χρόνου. Ναι. Βέβαια. Και ξέρεις, άμα πετύχει το βάψιμο, θα πεις πω όπως σαν αυτό. Και εκεί θα είναι. Άκου τώρα. Θα είναι η πρώτη φορά που θα πεις κάτι τέτοιο και θα, είναι, θα εννοεί ότι το κάνεις καλό. Ότι το πέτυχες. Πώς το έκανα. Έτσι. Τα έκανες. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.